μετά από τη μικρή Κατερίνα, σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να εξηγήσω για ποιο λόγο έχει σημασία να ακουστεί η ελληνική φωνή και ο ελληνικός λόγος, η ελληνική ποίηση, που είναι η πιο ευγενική μορφή, κατά τη γνώμη μου, της, του ελληνικού λόγου, στο εξωτερικό. Γιατί θα έπρεπε να κάνουμε αυτό το poetathon στα ελληνικά. Αυτό θα το αναλάβει ένας μεγάλος, κατά τη γνώμη μου, εν ζωή ποιητής, ο Φέδων Θεοφύλου, ο οποίος είναι δάσκαλός μου και πολύ αγαπημένος άνθρωπος. Θα ήταν μαζί μας σήμερα, αλλά δυστυχώς λόγω κάποιων προβλημάτων δεν μπόρεσε να είναι. Με εξουσιοδότησε όμως να παρουσιάσω ένα βίντεο από το βιβλίο του «Ο μικρός ελληνικός», το οποίο τυχαίνει να μεταφράζω, θέλω να μεταφράσω για πολύ καιρό, σαν πρεσβευτή της Ελλάδας στο εξωτερικό. Το βίντεο το οποίο θα δείτε είναι στα ελληνικά. Thank you.
φέρεις ένα, φέρεις άπη, μάταιρη παιδά, αστέρων πάντων, ο Καλλιστός έσπερε πάντα, φέρον όσα φαινολείς. Εσκεδασάβος φέρεις οίν, φέρεις έγα, φέρεις άπη, μάταιρ υπέδα, αστέρων πάντων. Ο Καλλιστός έσπερε πάντα, φέρον όσα φαινολείς. Εσκεδασάβος φέρεις οίν, φέρεις έγα, φέρεις άπη, μάταιρ υπέδα. Ο Καλλιστός ένα βιβλίο κατάθεση για, το, για την ελληνική γλώσσα. Αυτό που είδαμε και ακούσαμε τώρα. Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Θα το ξαναδούμε. Τώρα τι να κάνω εγώ, να αρχίσω εδώ. Τώρα θα αρχίσεις, ναι. Θα αρχίσεις να... Να παγκύνω το κλίμα. Ναι. Τώρα είναι το κλίμα που θα το δω. Τι μάσο μου το έχει στείλει, γι' αυτό θα το περάσουμε και στον πίνακα για να μπορεί ο καθένας να το δει. Ωραία. Είναι και σας ερωτηγός, Περισσότερο, παρά τα πίνω. Πολύ ωραία. Μια στιγμή να το περάσω. Να μου πεις πότε να ξεκινήσω. Ναι, μια στιγμή. Ναι. Λοιπόν, μου έχει στείλει πάρα πολλά και... Τελήν διηρήνης, έτσι δεν είναι. Τελήν διηρήνης. Αυτό δεν είναι. Τελήν, ναι. Αυτό μου έχει στείλει. Πώς το είπε? Τελίνδη. Τελίνδη. Α, Τελίνδη. Εντάξει. Ναι, εσύ το έχεις γράψει. Τελίνδη. Θα έχεις γράψει ανάποδα. Τι έγραψα ανάποδα? Εγώ το βλέπω... Ίσως να το έγραψα εγώ όταν το έγραψα. Τελίνδη Ειρήνη. Τελίνδη Ειρήνη. Τελίνδη, ναι. Σε λίγο λοιπόν η Τελίνδη Ειρήνη θα εμφανιστεί στον πίνακα. Και μου λέει, πώς να το πω. Να την υπελληνική, ακούμε, σε ακούμε. Με υπομονησία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα πλάσω πελιδνή μαρμάρινα από το χρυσελεφάντινο άγαλμα του διώθη τα αρχαία στην Ιδία και από τις ακρόπολεις της Βράχου. Θα πλάσω τα περιστέρια της Ειρήνη από τις Κύονες και το ιερό αέτομα του ναού της Αθηνάς. Κράμα δωρικό και αδιαίρετο, ώστε δόρυ εχθρού ποτέ μη καλαβώσει. Ο ηχός των Ολύμπιων Θεών θα κυλά στη σκλέβη του. Από το γαλάζιο του ουρανού και από το μπλε της θάλασσας θα χρωματίσει τα μάτια του. Θα σε κοιτούν
Θα σε φυτούν, θα αντικρίσεις στο αλμυρό νερό των θαλασσών που ζώνει από παντού την Ελλάδα. Θα σε φυτούν, θα ταξιδεύεις σε γαλήνιες στεριές, δίχως πολέμου. Τέλος πνοή θα τους δώσω από την αθάνατη ελληνική ψυχή και κλαδί ελιά σε ελληνική εκδίκη. Στον ιερό βράχο της Ακρόπολης, οι καλλιάτιδες θα είναι οι αίρες φύλαξοι, έως τη στιγμή που θα τεθούν ελεύθερα, να βγουν από τον οπισθόδρομο του ναού και να ξεπροβάλλουν ως αρχαίο φως με τα πτυχία του Παρθενώνα, κοινώντας το ελληνικό πνεύμα της δημοκρατίας και της ελευθερίας, διαλαλώντας την αγάπη και μηνύοντας σε όλο τον κόσμο ένα διαφορετικό μήνυμα αέναντι ειρήνη. Ειρήνη στη γη, εύχομαι. Α, δεν μ' ακούγατε. Δεν ακούω τίποτα. Σε άκουγα, απλώς εγώ είχα κλειστό το μικρόφωνο, τώρα γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραία το αντίμα. Τρώμαστε, νόμιζα δεν ακουγώ. Απλώς όταν κάποιος απαγγέλει, πήρε τη φωνή μου για να ακούγεται καλύτερα. Είναι το μικρόφωνο μου. Και καλό είναι οποιοδήποτε ο Γιώργος σηκώνει το χέρι του. Ο Γιώργος σηκώνει το χέρι του, αλλά ο Γιώργος... Α, να το το. Έχει κλειστό το μικρόφωνο. Θα σας πω. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ωραία, σε ακούμε Γιώργο. Καλώς τον Γιώργο. Καλό σας βράδυ. Καλό τον. Τόση ώρα σε βλέπουμε, τώρα σε ακούμε κιόλα. Εντάξει, οπότε όταν μου δώσετε το λόγο, πιστεύω ότι θα ακουστώ. Σου δίνω το λόγο τώρα αμέσως. Σου δίνω το λόγο. Θα ανεβάσω το... θα βάλω το ποίημά σου να φαίνεται. Σου αρέσει καθόλου. Σου αρέσει λίγο η παρέα μας. Βεβαίως μου αρέσει και ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι. Λυπήθηκα που χάστηκα λίγο. Έχουμε κάποια... Ένας από τους πιο αξιόλογους μεταξύ μας, ακόμα δεν εμφανίστηκε, ο κύριος Δημήτρης Χίου, μάλλον δεν τα κατάφερε τελικά, και τώρα είμαστε πέντε, μπορούν να μπουν μέχρι οχτώ. Επίσης και η κυρία Κυρμανίδου δεν μπόρεσε να μπει. Εφόσον δεν τα καταφέρουν να μπουν μέχρι το τέλος, θα διαβάσω εγώ της κυρίας Κυρμανίδου αυτό που την παρουσιάσει. Λοιπόν, για να δούμε, Γιώργο, που σε έχω τώρα εδώ. Ακούγω πάραγε. Λοιπόν, θα ακούσετε έναν παξινό ποιητή, όλο πάθος, ο οποίος μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα για το μέτρον, την ομοιοκαταληξία, με τρόπο τον οποίο μέχρι τότε δεν είχε κατανοήσει. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον θεωρώ έναν από τους ανθρώπους οι οποίοι με βοήθησαν να γράφω καλύτερα. Και αν προσέξετε τα ποίηματά του, είναι πραγματικά μέσα από την ψυχή. Θα σου βάλω, Γιώργο, το προσπάθω κατεύθυνση. Μάλιστα. Να μας διαβάσεις. Πάμε. Μια στιγμή να σβήσω το... Να, ωραία. Μάλιστα. Πάμε. Είμαστε έτοιμοι. Όπως βλέπετε, το ποίημα έχει πάρει το τρίτο βραβείο της ΔΕΛ στις 23 του 2004. Αρχίζουμε. Προσπάσαν κατεύθυνση. Πρεσβεύουμε ισότητα. Μάταιη η βαρβαρότητα. Όλοι αξίζουν σεβασμό. Δεν βρίσκεται στο διχασμό. Μιλά από παλιά ο χρόνος. Το βεβαιώνει και ο πόνος. Όποια κι αν είναι η αιτία, δεν λύνεται με την κακία. Η ανθρωπότης για να ζήσει, πρέπει αυτό να σταματήσει. Πώς τη μετράτε την ευθύνη για τη ζωή που όλο φτύνει? Το θέμα λάθος εκτιμάται. Διαπράτεται μια αμαρτία. Δεν δικαιούστε να ξεχνάτε άκρα δικαιοσύνη, άκρα αδικία.